Κύριε, καλησπέρα. Είναι το πρώτο κοινοτικό συμβούλιο που κάνουμε, το τοπικό που κάνουμε εδώ στο Ράντο και ελπίζω να έχουμε και συνέχεια. Να γίνεται τουλάχιστον ένα εξάμεινο, να γίνεται συμβούλιο το οποίο να ακούνε τα προβλήματα τόπου και να παίρνουμε αποφάσεις για την υλοποίησή τους. Σήμερα έχουμε το θέμα της ίδρυσης, το θέμα του νερού. Σχετικά με το πρόβλημα υδροδότησης του οικισμού Ράδου. Έχει πάρει όλοι οι τρεις κοινοτικές σύμβουλοι έχουν πάρει την πρόσκληση, έχει πάρει το γραφείο του Δημάρχου, ο πρόεδρος ΔΕΙΑΕΦ έχει πάρει και να παρευρίσκουν εδώ, αν θέλαμε φυσικά. Στη συνέχεια λοιπόν, η σχέση τώρα από εμάς τους δύο, εμένα και την κυρία Χριστίδου, η Αντωνία έχει κάποιο πρόβλημα που είπε χτες το βράδυ δεν μπορεί να έρθει. Οπότε με τα δύο άτομα που είμαστε, έχουμε πλειοψηφία και μπορούμε να συνεχίσουμε και να πάρουμε απόφαση. Το θέμα του νερού λοιπόν έχει ως εξής. Στην τελευταία προχτές, πριν δύο μέρες που είχαμε συνάντηση με τον πρόεδρο, μας είχε καλέσει όλους τους προέδρους των τοπικών συμβουλίων του Δήμου, τους 8, συγκεκριμένα για το Ράδο, ανάφερε ο κ. Δήπας Αραστίδης, ο πρόεδρος ΔΕΚ τέλος πάντων, ότι κουτσά στραβά το χωριό βολεύει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει πολύ νερό βέβαια, αλλά κατά διαστήματα βολεύεται το χωριό. Πώς βολεύεται, δουλεύει λίγο. Τόσα λεπτά την τομισά, τόσο, βολεύεται. Δεν είναι πλήρη στο νερό, αλλά βολεύεται. Εν πάση περιπτώσει, είπε κάποιες ενέργειες που θα γίνουν. Διάνυση τρόμου, να βγει η Αγγλία, να καθαριστεί η γεώτηση, να ξαναμπεί η Αγγλία ώστε να τραβάει το νερό από τέρμα κάτω για να... και εκεί ελπίζουν ότι θα φτάσει. Τώρα με κάποιο πρόβλημα που βλέπεις πέρσι που δεν ήταν, τραβάει λίγο ψηλά και δεν παίρνει το νερό. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πάς περιπτώσει του ζήσα και εγώ το λόγο του είπα λοιπόν ότι δεν είναι στα πράγματα, η Αγγλία όπως την επισκεφτήκαμε την περασμένη Παρασκευή λοιπόν και ζητήσαμε με έγγραφο να είναι και άτομο της ΔΕΑΕΔ μαζί να μπορούμε να κάνουμε καλύτερο έργο. Διαπιστώσαμε ότι η Αγγλία δουλεύει 3 λεπτά την ώρα. Η Αγγλία δουλεύει 5 λεπτά. Τα 3 λεπτά στέλνει νερό. Τα άλλα 2 δεν έστελνε νερό. Και μετά σταμάτησε. Το νερό είναι τόσο λίγο, δηλαδή σε αυτό το χρονικό, η δεξαμενία του μεταξύ ήταν ξερή, στενή. Σε αυτό το χρονικό των 3 λεπτών θα βάλει 200 λίτρα και ναι και όχι. Και του κάναμε έναν υπολογισμό. Στο 24ωρο είναι 70 λεπτά. Μια ώρα. 2 ώρες πρέπει να δουλέψει. Θα βγάλει ένα κυβικό 1,5. Πώς είναι δυνατόν το Ράδο λοιπόν με 25 παροχές να βουλευτεί με ένα ρουπιτήριο, ένα κυβικό και 1,5 και 2 ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπας τόσο ήρθαμε σε λίγο σε... να μην πιστεύει ότι αυτά που λέμε. Καταλήξαμε λοιπόν ότι είπαμε σύντομα θα γίνει ενέργειες. Ποιες ενέργειες λοιπόν του ζήτησα, λέει θα μας αφήσει ο Χρήστος Ρομπινιάρης να περάσουμε στο γράφι του, θα μας αφήσει να σου να πάμε να κάνουμε όλες τις εργασίες, μην θα αφήσει. Ωραία, εντάξει. Ό,τι προβλέπεται να γίνουν αυτά, θα γίνουν σύντομα. Και του είπα λοιπόν. Δώσουμε με εμένα το OK, το χαρτί που έχει πάρει από το Χρήστο, το OK του Χρήστου, και εγώ θα φέρω μηχάνημα λοιπόν να φιλοκερδώς μέχρι αύριο μεσημέρι, την Παρασκευή, μέχρι το Σάββατο μεσημέρι το δρόμο να σου παραδώσει. Και μετά κάνει εσύ το γνωστό νομίζετε. Αφού τελειώσω. Και το να είναι απίκο το γερανός να βγάλει την Αγγλία και πίσω το τρυπάει. Να λύσουμε το πρόβλημα. Όχι, μου λέει γίνονται αυτά. Έτσι πρέπει να κάνουμε λέει αποφάσεις, να πάρουμε αποφάσεις και 1002. Και του παλιού λοιπόν. Αν σε περίπτωση λοιπόν πάρει μια βοήθεια θα πάρει αποφάσεις ποιο βιτίο θα φέρει νερό συγκεκριμένα. Ποιο βιτίο θα φέρει νερό να σβήσει την φωτιά. Αυτά τα πράγματα είναι φωτιά του τώρα. Επί τόπου τώρα, μέσα στις 2 μέρες, στις 3 μέρες να γίνουν αυτά. Δηλαδή η διαφώνηση, εν πάση περιπτώσει, λέει θα το κάνουμε εμείς. Και μετά του λέω, να στείλεις βιτίο. Πρόεδρε, να πάει βιτίο πάνω. Πήγαμε την πρόσκληση, ήταν γνωστά. Πήγαμε βιτίο και εμείς και τούτα και εκείνα. Του λέω, θα πας βιτίο λοιπόν προς άτομο και θα πάρεις μια αντλία υποβρύχια 2 ύπων με ένα 100 μέτρα λάστιχο, 140 μου είπε, τέλος πάντων 40, 10 μπαρ και θα στείλεις τον νερό και πάνω. Θα αργήσει το βιτίο. Ποιο βιτίο θα κάτσει για να βιάσει. Και εγώ νευρίασα λίγο. Λέω να κάτσει να το πληρώσει 150 ευρώ, 200 το βιτίο.
προκειμένου να πάνε προκειμένου για ένα βιτίο. Εν πάση περιπτώσει, δεν του το έχω όμως, πρέπει να του έλεγα να το δώσει μας το βιτίο στο Δήμο να το δουλέψω εγώ λίγο. Αφιλοκερδός, να το διαμάω δύο φορές την εβδομάδα γιατί ξαμείνω όλο και τέρα έχω μάγει. Δεν το έχω όμως. Να μην δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Αλλά το βιτίο δεν συμφωνά να στείλει με αντία. Τώρα από εκεί και πέρα κάτι περισσότερο δεν ξέρω. Πάνω σε αυτό το θέμα. Και πού βρίσκεται από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, τι ενέργειες ονείγει. Αν κάποιος από σας ξέρει, να μιλήσει. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Γιατί και με την κλίση του παππού και το χωριό, με τα δύο και τα τρία και τα τέσσερα κυρία Καβαδεβέλη, θα πάρουν τα 100 σπίτια. Τα πάνω σπίτια δεν υπάρχει. Στην μέση από πάνω δεν παίρνουν νερό. Κάπου συμφωνούσε, αλλά και κάπου αφισβητούσε. Νομίζω ότι εδώ είναι οι κάτοικοι για να πούνε όλα όσα αισθάνονται, αλλά να μην πάμε σε λάθος δρόμο. Τι εννοώ. Υπήρξε από την πλευρά της ΔΕΑ η πρώτη ανακοίνωση, να σας θυμίσω, που έλεγε ότι κάποιος έκανε τον διοφθορά από το χωριό. Mm-hmm. Εγώ έζησα και άκουσα από όλους τους κατοίκους ότι δεν το διανοείται κανείς για κανέναν. Όλοι οι κάτοικοι βάλανε θέση φωτιά και είπανε δεν υπάρχει άνθρωπο στο χωριό που να έχει κάνει τέτοια κίνηση. Όλοι. Κανείς δεν. Ποιος θα πάει να το κάνει. Συγγνώμη. Εγώ λοιπόν αυτό καταθέτω αυτό που έζησα. Σε κανέναν δεν πέρασε από το μυαλό του ότι υπάρχει άνθρωπο από το χωριό που να έχει κάνει αυτή την κίνηση. Η ΔΕΕΡΑ όμως το είπε επίσημα. Έβγαλε δελτίο τύπου. Το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα τη. Και λέει θα ξεκινήσουμε δικαστικές ενέργειες γιατί υπήρξε δολιοφθορά. Ρωτάω λοιπόν και ο πρόεδρος και όλοι, και ο κύριος Αποστόλη και ο αντιζητήσαμε. Λέμε δώστε μας τις εξετάσεις που αποδεικνύει ότι κάποιος έδειξε κάτι. Τη ζητάμε 1,5 μήνα και δεν τις έχουμε πάρει μέχρι σήμερα. Άρα αυτά τα σούπα, μούφες και τα λοιπά, νομίζω είσαστε και μην λίγοι κάτοικοι και πρέπει να προστατευτείτε. Μην αφήνετε περιθώρια τέτοια σε κανέναν. Εσείς πρέπει να είστε στο γενωμένοι. Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι το νερό και τι κάνει η δημοτική αρχή. Αυτό ήθελα να πω. Και πρόεδρε, όταν μπορείς να ξεκινήσω μια ερώτηση. Αυτό, καλά, είναι ωραίο αυτό. Τελειώσαμε αυτό. Το θέμα. Το τελειώσαμε. Μισό λεπτό. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Ότι εδώ ένα χωριό, 20 κάτοικοι δεν είπανε ποτέ. Σήμερα είναι ο Γεωργόπουλος, αύριο είσαστε εσείς, οποιοδήποτε και να είναι. Μαζεύτηκε ποτέ το χωριό σύσσωμο και να πει ελάτε εδώ κύριοι, ποιος είσαστε εσείς. Εμείς ετοίμαστε να κάνουμε δύο πράγματα στο χωριό μας. Δεν τα κάναμε. Θέλετε κύριε Μαρίδα να πάρει το λόγο ή κάποιος άλλος. Είναι ωραία, καταρχήν, θεωρώ ότι η προσπάθεια του Προέδρου να κάνει αυτή τη συγκέντρωση σήμερα είναι αξιέπαινη. Γιατί άλλο να μένουμε στα λόγια και στις διακηρύξεις, να είμαστε κοντά στα χωριά και κοντά στους πολίτες, και άλλο να το κάνουμε πράξη. Όταν λοιπόν δεν είμαστε εδώ μια παρέα σήμερα, έτσι, είμαστε θεσμικά, ο Πρόεδρος της κοινότητας με την Αντιπρόεδρο προσκάλεσαν την Κοινοτικό Συμβούλιο να γίνει στο Ράδο. Αυτό λοιπόν από κάθε πλευρά έχει μόνο θετικά. Και πρέπει η Πρόεδρο, όπως είπατε, να αναλυθεί και στο μέλλον. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να μην κάνουμε κριτική στη Δημοτική Αρχή. Γιατί αυτή είναι η κριτική. Αυτή δεν είναι η κριτική. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, αυτά που μας επιτρέπει ο νόμος. Τουλάχιστον, εγώ είμαι Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλίζεται την πολίτευση αυτή τη στιγμή. Γιατί για τους Προέδρους ισχύουν άλλα πράγματα. Μέσα λοιπόν από το θεσμικό μας ρόλο, τι κάνουμε. Ελέγχουμε τη Δημοτική Αρχή, αν έπραξε σωστά ή όχι, και κάνουμε προτάσεις. Αυτά μπορούμε να κάνουμε. Δεν διηγούμε εμείς για να πάρουμε αποφάσεις και να πούμε κάτι το πρόβλημα του χωριού είναι αυτό και το λύνουμε με τον ένα ή με τον άλλο και με τον πίσω τρόπο και να απολυθούμε τους πολίτες για αυτά που κάναμε ή δεν κάναμε. Ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία να συνημερώσω τι έχουμε κάνει το τελευταίο δίμηνο. Για το θέμα του νερού συνολικά στο Δήμο, γιατί και εσείς στο Δήμο Ερμηνείας ανήκετε, άρα σας ενδιαφέρουν και τα συνολικά θέματα και ειδικά για το Ράδο. Η πρώτη παρέμβαση που έγινε και μας αφορά όλους είναι η νέα τιμολογιακή πολιτική. Πέρα από το αν έχουμε νερό κατάλληλο για να πιούμε, για να μαγειρέψουμε στο τέλος και για να πληθούμε, είναι και πόσο το πληρώνουμε αυτό το αγαθό. Το νερό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Άρα και η τιμολόγησή του πρέπει να είναι με πολλή σκέψη, με πολλή λογική
και να μην δημιουργεί προβλήματα στον κόσμο. Τι έχουμε λοιπόν. Ενώ το 22 είχε μπει καινούργια τιμολόγηση, πάλι με την ίδια δημοτική αρχή, τώρα φέτος ψηφίσανε άλλο τιμολόγιο και προφανώς αυξημένο πάλι. Σε ό,τι αφορά το ράδο συγκεκριμένα, το ράδο είχε μέχρι τα 40 κυβικά 0,25 ευρώ. Τι έγινε τώρα. Από το 1 κυβικό μέχρι τα 30 το άφησαν το ίδιο. Από τα 31 κυβικά όμως μέχρι τα 40 το πήγαμε από 0,25, 0,37, δηλαδή αύξηση 48%. Στην επόμενη κύματα είχαμε από 41 μέχρι 60 το ράδο πήρανε 0,35 το κυβικό. Στην κατανάλωση από 41 μέχρι 60. Το τμήμα από 51 έως 60 κυβικά από 0,35 πήγε 0,50, αύξηση 42%. Από 61 έως 100 κυβικά ήταν 0,48 το τιμολόγιο στο ράδο. Και από 100 και πάνω ήταν 2,35. Τώρα, το τμήμα 81 έως 100 από 0,48 πήγε 2,47. Δηλαδή 414% πάνω. Θέλω να προγραμμώ, δηλαδή αν κάποιος έχει αυξημένη κατανάλωση για κάποιο λόγο, καταλαβαίνετε τι αξίες υπάρχουν. Και τα πάγια από 5,5 ευρώ πήγαν 9,90, δηλαδή άξιο 80%. Αυτό για ένα νερό που έχει τα προβλήματα που ξέρετε. Τώρα, στις 9 Ιουνίου, ήμασταν εδώ στο χωριό, θυμάστε πάνω στην εκκλησία συγκεντρωθήκαμε, και τι σας υποσχεθήκα, εγώ τι σας είπα Δευτέρα πρωί, θα είμαι στην ΔΕΕΡ, να μιλήσω με τα διευθυντικά στελέχη και να δω τι γίνεται. Τους κατέθεσα λοιπόν και εγγράφως όλα όσα είπαμε εδώ πέρα, για να πάρουν και απαντήσεις γραπτές. Μεταξύ άλλων τους είπα, πότε ο οικισμός ανθρωποδοτηθεί κανονικά με νερό, βγήκαν τα πλεπτέσματα στα τύπατα νερού που εστάξει αργιανά, τι γίνεται με το καθαρισμό της δεξαμενής, γιατί τότε υπήρχαν αμφιβολίες αν η δεξαμενή έχει καθαριστεί και πότε η δεξαμενή θα μπορεί να δεχτεί νερό. Όταν δεχτεί νερό η δεξαμενή θα κάνει ιδιώτηση ή θα γίνει μεταφορά με βιτία. Γιατί η δεξαμενή ήταν ξεκλείδωτη και ζήτησαν να μας ενημερώσουν για τη σημερινή κατάσταση ιδιώτησης, γιατί δηλαδή δημιουργούνται συχνά προβλήματα με τη λειτουργία της που στο παρελθόν δεν υπήρχαν. Αν υπάρχει κάποιο τεχνικό θέμα γενικότερα, σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο δρόμος πρόταση των βιτών στη δεξαμενή και τους γνωστοποίησα ότι θα επισκεφθούν τη δεξαμενή ο πρόεδρος με τους δημοτικούς συμβούλους. Επιπλέον στη συζήτηση που έγινε, όταν μήπως το ενδεχομένω να χρειάζεται να γίνει η εκβάθμιση της ιδιώτησης ή να ανοιχτεί καινούργια, και αυτό απαιτεί χρόνο και αδειοδοτήσεις, τους είπα ότι εγώ ήμουν στη θέση σας, θα έπρεπε να τη διεύθυντά του και θα τους έλεγα ένα ολόκληρο χωριό με καύσο να είναι πολύ νερό. Δεν μπορεί να ακολουθηθεί η συνήθις διαδικασία. Εδώ θα πρέπει να μας δώσετε μια έγκριση κατ' εξαίρεση να κάνουμε άμεσα αυτές τις ενέργειες και εκ των υστέρων να κάνουμε όλες τις αδειοδοτήσεις. Και σε μία ώρα την επίσκεψή μου πήραν τηλέφωνο από την ΔΕΗ τον πρόεδρο και του είπαν: ναι, έχουμε προέγγιση. Έτσι είναι, πρόεδρε. Mm. Άρα το κράτος και οι αρμόδιες υπηρεσίες, όταν κινούμαστε σωστά, δείχνουν κατανόηση. Επομένως, θα μπορούσε να είχαν προχωρήσει. Άρα, γιατί 1,5 μήνα μετά και παραπάνω δεν έχουν γίνει αυτές οι ενέργειες, αφού η διοίκηση του είπε: ναι, σας δίνουμε προέγγιση. Να προχωρήσετε και σε εκβάθμιση και σε καινούργια αν χρειαστεί. Στις 25 Ιουνίου τους κάνουμε άλλο έγγραφο προς το πρόεδρο της ΔΕΕΡ και τους παρακαλούμε να ενημερώνουμε πόσους πολίτες για τις ώρες των διακοπών. Πότε έχει νερό, πότε δεν έχει και ποιες διακοπές γίνονται. Και επίσης από ποιες γεωτρήσεις γίνεται η προμήθεια νερού για την κάθε κοινότητα. Καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά από την κάθε γεωτρήση που προμηθεύει τις δεξαμενές τους. Δεν απαντήθηκε ποτέ αυτό. Η επόμενη παρέμβαση χρονικά ήταν για τα οικονομικά στοιχεία και για τον προβληματισμό της ΔΕΕΡ. Έγινε αυτό η λογοδοσία που κάνουν κάθε δήμιο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί λοιπόν πήραμε ως παράταξη και κάναμε συγκρίσεις το 22 που ήταν πάλι ο ίδιος δημάρχος με το 24. Δεν συγκρίναμε προηγουμένου δημάρχου για να λένε
ότι έτσι ήταν παλιότερα στην Ελλάδα. Και οι δείκτες ό,τι και τα οικονομικά, γιατί για να έχει η ΔΕΕ να παρέχει στους πολίτες νερό και να μπορεί να, κάνει, να φέρει αποτελέσματα, να κάνει υγειοτρήσιμα, πρέπει να έχει ένα ταμείο. Άρα τι πρέπει να δέψει τα οικονομικά της, πώς είναι σαν επιχείρηση. Είναι υγιής επιχείρηση. Είναι επιχείρηση που χρωστάει, είναι επιχείρηση που τη χρωστάνε. Γιατί αν οικονομικά δεν πατάει γερά στα πόδια της, πώς θα περιμένουμε εγώ. Όταν το τεχνικό της πρόγραμμα για το 24 είναι 75.000. Όλα τα έργα δηλαδή θα κάνει εδώ, αν αφαιρέσουμε ένα πρόγραμμα που είναι για την τριτοβάθμια επεξεργασία και την αναβάθμιση, όλα αυτά που θα κάνει στις κοινότητες είναι 74.000. Είναι δυνατόν. Ενώ αναμένει έσοδα 1,5 εκατομμύριο, χρωστάει άμεσα 2,5 εκατομμύρια και τις χρωστάνε οι πολίτες άλλα 2,5 εκατομμύρια που δεν έχουν πληρώσει. Αυτό καταλαβαίνετε όταν κανείς δει τα οικονομικά της στοιχεία, καταλαβαίνει και τις καθυστερήσεις και γιατί δεν προχωράνε τα πράγματα και γιατί δεν γίνονται αργά. Στις 5 Ιουλίου απευθυνθήκαμε στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και λέμε παρακαλούμε ενημερώσουμε να ξέρουμε την κατάσταση του Δήμου της Λεωνίδας και σε όλα τα διαμερίσματα και ζητάμε να γίνουν εξετάσεις από δημόσιο φορέα, από την ΚΕΔΗ, είναι μια υπηρεσία του δημοσίου. Πέρα από τις εταιρείες που κάνουν τους ελέγχους, που είναι πιστοποιημένοι βέβαια έτσι, δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε ότι δεν είναι αξιόπιστες, αλλά ζητήσαμε και από δημόσιο φορέα. Οι απαντήσεις λοιπόν που λάβαμε είναι απολύτως απογοητευτικές. Να πούμε τώρα, μια και είμαστε στο Ράδο, για την κοινότητα των διδήμων. Στις μικροβιολογικές παραμέτρους υπάρχουν κολοπακτηριοειδή πάνω από το επιτρεπόμενο όριο και εντερόκοκκι. Αυτά λοιπόν είναι σοβαρά προβλήματα για την ποιότητα του νερού. Γιατί πέρα από την επάρκεια, μας ενδιαφέρει και το τι γίνεται. Επίσης, προκαλέσαμε θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα γίνει λογικά μες στο Συμβούλιο, και το βασικό μας θέμα είναι η ποιότητα των νερών ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Ερμιονίδας, με υποερωτήματα. Το πρώτο είναι η αποστολή στοιχείων προς το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας από το Μάρτιο έχει βγάλει μια εγκύκλιο που απευθύνεται σε όλους τους Δήμους σε όλη την Ελλάδα και ζητάει στοιχεία για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Το οποίο με τη σειρά του Υπουργείου Υγείας θα τα γνωστοποιήσει αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς λοιπόν ακόμα δεν έχουμε καμία ενημέρωση, πρέπει να είχαμε απαντήσει με 30 έκτου και να λέμε τι γίνεται με την ποιότητα του νερού. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση από κανέναν, απάντησαν και τι είπαν. Ότι το νερό είναι κατάλληλο, ότι είναι ακατάλληλο, τι είναι. Γι' αυτό λοιπόν το φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να απαντήσουν εκεί επίσημα τι απάντησαν και αν απάντησαν. Το δεύτερο ερώτημα είναι να συζητήσουμε αυτά τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έβγαλε και έχει κάνει σχόλια η Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και το τρίτο είναι η ποιότητα του νερού που μεταφέρεται στους οικισμούς, μάλλον στην Δημοτική Κοινότητα Ελαιοκάστρου, στο Λουκαΐτο όταν χρειάζεται νερό και τι γίνεται και με τα νερό, όταν φέρνουμε τι είναι, από πού είναι και τι ποιότητα έχει. Εδώ λοιπόν είμαστε να σας ακούσουμε, να ξέρετε ότι εμείς πιέζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, θέλουμε να λυθεί το θέμα, θέλουμε ο κόσμος που έμεινε εδώ να υποστηριχτεί και να συνεχίσει να παραμένει και να μην υπάρξει εγκατάλειψη στο χωριό και οι καλλιέργειες να συνεχίσουν να υπάρχουν. Προφανώς θέλουμε να υποστηριχθούν και οι καλλιέργειες, προφανώς θέλουμε και την ντομάτα, προφανώς θέλουμε όλα τα προϊόντα που παράγονται. Εξάλλου, πού άλλο παράγει η Ερμιονίδα. Δεν νομίζω ότι παράγει τα παντού. Αν παράγεται κάτι, είναι σε αυτή την περιοχή. Αυτό λοιπόν πρέπει να συζητηθεί. Εγώ αυτά είχα να πω. Πολύ ευχαρίστω αν θέλετε κάποιε διευκρινήσει ή να απαντήσουμε σε κάποια πράγματα. Ακούστηκε ότι ποτίζουν περιβόλια από το Δημαρχείο.
δεν υπάρχουν περιβόλια. Δεν υπάρχουν, δεν έχει κανένας. Ο Αλβανός έχει πέντε ρίζες, τις οποίες εγώ του πήγα ένα βιτίο νερό και πήρε και από το Μιχάλη ένα βιβλίο βιδιά. Δέκα ρίζες ακριβώς. Άλλος δεν έχει ούτε ελιές, ούτε μποστάνια που αναφέρουν. Άκουσα ότι λέγανε ότι ποτίζουν τα μποστάνια, γι' αυτό δεν έχουν νερό. Δεν υπάρχει τέτοια. Ο Θόδωρος πάει και φέρνει από κάτω και ποτίζει τα ζώα του. Εγώ πάω και φέρνω από τον Γεώργη στη δικιά μου, ο αδερφός μου πάει από εκεί, ο Τάφος πάει και φέρνει από το Δήμο πέρα. Δεν γίνεται σπατάλι, δεν κάνουν σπατάλι αυτά που λένε. Αυτά είναι δικαιολογίες όλες. Όλες δικαιολογίες και κάτι θέλουν κάποια πρόβαση, ότι φταίμε εμείς και αυτοί δεν φταίμε. Αν έχουν εκείνοι ενημέρωση ότι υπάρχουν μποστάνια και ποτίζουν, να έρθουν να μας πούνε, να αυτό είναι ή αυτό. Να τα έρθουν να τα αποδείξουν. Ότι εσύ έχεις μποστάνι που και πάλι το πληρώνει και μποστάνι μπορεί να δικαιολογηθεί το νερό, αλλά δεν γίνεται σπατάλι εκεί. Δεν γίνεται σπατάλι. Που λέει δεν φτάνει, δεν φτάνει το νερό. Δεν υπάρχει, την έφτασε. Αυτό στιγμή δεν υπάρχει. Πώς? Δεν υπάρχει νερό αυτή. Ακριβώς. Και δεν γίνεται σπατάλι εκεί που νομίζουν και λένε αυτοί ότι υπάρχει νερό, αλλά γίνεται σπατάλι. Εγώ θέλω να επικεντρωθούμε στο θέμα τι κάνουμε από αύριο πρωί. Λοιπόν, η γνώμη δική μου είναι πάνω σε αυτό που λέτε, κύριε Κώστα, ότι ήταν μια μοναδική ευκαιρία σήμερα να δούμε και να απαντήσουμε σε αυτά. Δεν μπορεί μια δημοτική αρχή να μιλάει με είπανε και ξύπανε. Εδώ, αφού λένε αυτά και καταλήγουν στο χωριό, θα πρέπει να ήταν σήμερα εδώ παρόντες και να πούνε μονοματεπώνυμα. Και να πούνε και άλλο, να μας πούνε να αυτός έχει περιβόλει, αυτός έχει γελίες και τις ποτίζει. Ένα, αυτός δύο, τρία. Δεν μπορεί να είναι με διάρκεια. Αυτά είναι δικαιολογίες και προφασίες γιατί δεν θέλουν να κάνουν έργο. Τίποτα. Έπρεπε να ήταν εδώ και να τα πούνε. Όταν κάτι καταλήξει στα κοινάκια στο δημόσιο λόγο, πηγαίνεις μπροστά και το λες στους πολίτες. Τέλος. Κώστα. Άλλος, ναι. Καλησπέρα για εμένα, φίλες και φίλοι. Γνωριζόμαστε χρόνια. Αυτό που συμβαίνει στο χωριό μας τις μέρες αυτές είναι πρωτόγνωρο πανελλαδικά. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Δεν ήρθαμε σήμερα στο Ράδο. Είμαι μαζί σας από το 2010. Συνεργαστήκαμε ως δημοτική αρχή το 2014-2019. Δεν νομίζω να έχει κανένας κάποιο πρόβλημα να συζητήσουμε. Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Ήμουν κοντά σας. Πάρα πολύ καλά. Όσες φορές δημιουργήθηκε πρόβλημα, ήρθαμε σε αυτό το χώρο, το συζητήσαμε, το μιλήσαμε. Και δεν ήρθα. Ησυχία. Δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα γιατί. Γιατί υπήρχε διάλογος και όσες φορές με καλέσατε ήρθα. Αυτή η γκρίνια η σημερινή για λίγα λεπτά συμβαίνει γιατί υπάρχει αδιαφορία, υπάρχει και παραπληροφόρηση στους κατοίκους και θα μπορούσε να έχει λυθεί αν είχε λυθεί το πρόβλημα. Όλα τα προβλήματα λύνονται. Ένα παρόμοιο πρόβλημα, το οποίο λύθηκε γρήγορα, είχε ξαναγίνει το 2012. Αντιπολίτευση ήμουνα τότε, δήμαρχος ο Δημήτρης ο Καμιζής, πρόεδρος της Εγγυητικής Ελεμίζου. Ρώτησα ξανά γιατί καθυστερήσε, γιατί δεν φτιάχνετε τη ζημιά στο μηχάνημα. Μου είπε: δεν θα χαλάσει, το συζητάμε. Όλα τα μηχανήματα χαλάνε. Μου είπαν: δεν έχω δρόμο. Μπορώ να κάνω και εγώ μια παρέμβαση, μια συζήτηση με τους ανθρώπους. Φυσικά μου είπαν. Μίλησα λοιπόν με τον Θόδωρο. Ο Θόδωρος μου είπε: δεν έχω πρόβλημα, μου λέει: δεν έχω καμία αντίρρηση. Μου λέει: να αφήσω, μου λέει: να φτιαχτεί το μοντέλο, αλλά δεν έρχεται κανένα να συζητήσουμε, να αποφασίσουμε. Θέλω να δώσουμε το χέρι, θα αναλάβω εγώ. Εδώ είναι ο Θόδωρος. Δώσαμε λοιπόν τα χέρια με τον Θόδωρο, ήρθε το μηχάνημα, έκανε το δρόμο, ήρθε το γερανός, άλλαξε το μοτέρ, λύθηκε το πρόβλημα χωρίς φασαρία, χωρίς γκρίνια, χωρίς συζητήσεις, χωρίς ταλαιπωρία. Μιλάμε για το 12. Παλαιότερα από ό,τι έχω συζητήσει, επικοινότητας λοιπόν που είναι και ο Αντώνης ο Μαρτώτης εδώ μαζί μας που έχει κάνει κοινοτάξεις εδώ, δεν υπήρξαν προβλήματα. Ή όσες φορές υπήρξαν προβλήματα, λύθηκαν άμεσα. Από όσο έχουμε συζητήσει και με τον Κώστα και με τον Σπύρο και με τους υπόλοιπους σχολιασμούς. Όπως είπα και νωρίτερα, μηχάνημα είναι θα χαλάσει. Όλα τα μηχανήματα φτιάχνουν. Δεν δικαιολογείται η Δημοτική Αρχή, δεν δικαιολογείται η ΔΙΑΕΡ, δεν δικαιολογείται το Συμβούλιο της ΔΙΑ από τη μεριά της πλειοψηφίας, γιατί από τη μεριά της αντιπολίτευσης έχουν γίνει όλες οι ενέργειες, να μην έρχεται να βγάλει το αντιληπτικό σύστημα από τη στιγμή που έχει δοθεί η άδεια να περάσουμε από την οικογένεια του Θόδωρου,
το ακούσατε και μόνοι σας. Δεν δικαιολογείται λοιπόν να μην έρχονται, να βγάλουν το μοντέρ, να βάλουν το γεωτρύπανο, να καθαρίσουν τη γεώτρηση, να δώσουν νερό στην κοινότητα. Αυτά είναι ανήκουσα θέματα. Το θέμα των αδειών λύθηκε άμεσα, ακούσατε τον επικεφαλή της παράταξης μας τον κύριο Μαρκέτα, βρήκε τη λύση, τους την έδωσε και δεχτήκανε, την προωθήσανε στον πρόεδρο της κοινότητας. Στη συνέχεια λοιπόν αυτά τα προβλήματα γίνονται και σε άλλες κοινότητες, όπου άμεσα γίνεται μεταφορά νερού. Έτσι λέει ο κανονισμός. Η ΔΕΙΑ έχει έναν κανονισμό λειτουργίας και λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό τον οποίο έχει ψηφίσει το Συμβούλιο. Δεν νοείται να μην γίνεται μεταφορά νερού. Απαντήσανε και είπανε ότι το πρόβλημα δεν μπορούμε να ζυγώσουμε τη δεξαμενή. Τους δώσανε λύση, τους δώσανε απάντηση. Στον Δήμο Ερμηνεωνίδας έχει δοθεί δωρεά βιτίο από συντοπίτη μας για τις ανάγκες ίδρυψης στις κοινότητες όπου τα χρειάζεται. Το είδατε το βιτίο, ήρθε, έμεινε στην πλατεία κάποιες μέρες, αυτό είναι. Προτείναμε λοιπόν από τη γεώτηση της Ράγης Μάγιος που είναι κοντά, η οποία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί γιατί έχει καμένο μοτέρ, αλλά ένα μοτέρ μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα, να γεμίζει το βιτίο εκεί, να έρχεται στην πλατεία πάνω και εκεί με μια δεύτερη κίνηση ένα μοτέρ. Δεν υπάρχει θέμα ιδιώτη, το βιτίο θα είναι του Δήμου, ο οδηγός θα είναι του Δήμου, δεν υπάρχει θέμα καθυστέρησης. Γιατί το βιτίο είναι δικό μας, είναι του Δήμου Ερμηνεωνίδας και ο οδηγός θα είναι ο οδηγός του Δήμου Ερμηνεωνίδας, όπως και αυτός ήταν που έφερε εδώ, να δίνει τουλάχιστον ένα βιτίο την ημέρα στην εξαμηνή. Άρα, λύσεις υπάρχουν. Δεν υπάρχει θέληση από μεριά της Δημοτικής Αρχής να δώσει λύση στο χωριό. Λύση του όλοι να συνεργιόμαστε, ρε παιδιά, όλοι οι ώρες. Περίμενε, θα πάρεις το λόγο. Όλες αυτές οι λύσεις που συζητήσαμε και προτείναμε, ο πρόεδρος συμμετέφερε στον πρόεδρο της ΔΕΙΑ. Δεν τους είναι άγνωστα όσα λέμε. Δεν θα μπούμε στο γιατί δεν το κάνουμε. Έχει απαντηθεί και το γιατί. Γιατί δεν είναι μία-δύο μέρες, δεν είναι εβδομάδα, είναι μήνες. Το γιατί είναι απλά γιατί δεν υπάρχει θέληση. Ακριβώς αυτό. Αυτό είναι το γιατί. Τώρα, τοπικό συμβούλιο έχετε. Θα πάρετε μια απόφαση. Αφού λοιπόν ακουστούν όλες οι συλλογές, εγώ θέλω τελευταίως να τοποθετηθώ και να προτείνω στο τοπικό συμβούλιο πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Ας μιλήσουν και οι υπόλοιποι, θα τοποθετηθώ τελευταίως. Μπορώ να πω κάτι. Να ρωτήσω. Απάνω στη συζήτησή σου. Είπες ο Θόδωρος, άφησε δρόμο, περάσανε, ανοίξαν τη γεώτρηση. Δεν πλέρωσε κανένα δρόμο, ούτε αποκτήσανε δρόμο, ούτε έχουνε δρόμο κανένας μέχρι σήμερα. Λοιπόν, περάσανε τόσα χρόνια, δεν ενδιαφέρθηκε ένας να πει ότι για κάτσε. Τι πρέπει να κάνουμε, θα αποζημιώσουμε, θα αφήσουμε, ήρθε κανένας να βρει εμένα, να βρει το γιο μου, το έχω δώσει του γιου μου. Ήρθανε δυο φορές με ζημιά, υποχρεωτικά να πιω εγώ νερό και το χωριό, τους άφησα από την αυλή μου και περάσανε από το υπόπεδο πίσω από το σπίτι. Κόντεψε να μου ρίξει τη σκεπή όταν κατέβηκε ο γερανός που πήγε απάνω. Τον πήρε σβάρνα και ήρθε το Μαρκούρτσι απάνω στη σκεπή. Ευτυχώς το κράτησε ο άνθρωπος για ένα μέτρο και δεν μου ρίξε το σπίτι. Λοιπόν. Ή το άλλο, γιατί δεν λες ότι κόψαμε 10 ελιές από τη Σταύρωση. Ποιος άλλος σε κάνει. Μονόματα όλες τις ελιές. Δεν έχω τελειώσει, συγγνώμη. Λοιπόν. Με χαρτί διασυμβουλογράφου ότι ναι, περάστε να πιούμε νερό, αλλά δεν έχετε καμία άλλη απέτηση. Να σου που ξαναήρθε ζημιά. Τι γίνεται, το χωριό, η υπεύθυνη, ο Θόδωρος είναι παλιάνθρωπος, δεν αφήνει δρόμο. Μα δεν έχουν κανένα δρόμο. Από πού θα περάσω. Ήρθε κανένας να βρει το γιο μου να πει ότι από εκεί που περάσαμε, είναι αιώνας μπροστά τώρα. Μπορούν να πάνε πιο πέρα.
και να πούνε πιο ψηλά από τον Ελαιώνα. Να αποζημιώσουν, να έχουν δρόμο. Μέσα έχει πάντοτε, είναι 40 στρέμματα. Έχει πάντα κατσίκια, τραγιά, κίτια, πρόβατα. Λοιπόν, να έχει δύο πόρτες. Να κλείνουν και να μπαίνουν και να πηγαίνουν δουλειά τους. Να αποκτήσουν δρόμο, ναι, χρειάζεται. Αυτή αύριο δύο τρύπανο, από πού θα πέρασε. Γιατί δεν το ψάχνετε αυτό πρώτα. Μπορώ να πω το λόγο να πει. Ο πρόεδρος της ΔΕΑΣ με διαβεβαίωσε εμένα, δεν ξέρω πού θα μας πει, ότι έχει πάρει το πράσινο φως από τον Χρήστο να περάσει, να γίνει δουλειά και να κλείσει. Μπορεί να πάει. Δεν ξέρω. Και μία φορά ακόμα να περάσει. Ναι, εγώ λέω. Αν αφήσει ο γιος από το σπίτι απάνω, έτσι. Λοιπόν, θα πείτε κάποιος υπεύθυνος αύριο να δείτε τη ζημιά που έπαθα εγώ με τη βροχή που πέρασε. Τα κορίτσια μου έρχονται με την κούρσα για να είναι κάτω στον δρόμο την κούρσα για να έρθουν στο σπίτι. Μου φέρε τα νερά από εκεί πάνω όλα, έξισε όλο το δρομάκι που είχα και βγήκαν οι πέτρες έτσι. Λοιπόν, για να ξαναπεράσουνε, ναι, δέχομαι. Αλλά όχι για τακτικά. Όχι, λοιπόν, θα φέρουν μια μπετονιέρα πόσο χρειάζεται τσιμέντο να στρώσουν την αυγή, να μην γλιστρήσει ξανά και μου γκρεμίσει το σπίτι. Όταν ανοίξαν από κάτω που πήγανε τις σωλήνες εκεί πάνω, που παίρναμε νερό από το κάτω από τον δρόμο, ήρθε ο Πρίαμος, άνοιξε, έριξε φουρνέλα ο άνθρωπος, μου σπάσε δύο ελενίτια. Ρε φίλε, τι γίνεται. Μη στενοχωριέσαι, εγώ θα σκαλάξω. Εγώ βάζω νάιλα στα λενίκια και μόλις πιάνει η βροχή μου στάζει στο ταβάνι. Κώστα, η καλοσύνη. Τελειώσες. Γιώτα, πράγματι όσα είπε ο Χόδωρος είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα. Δεν μ' αρέσει να λέω ψέμα. Γι' αυτό λοιπόν όταν αναλάβαμε εμείς ως Δημοτική Αρχή και Διοίκηση της ΔΕΙΑ Ελληνίδας, εγώ έκανα ραντεβού με τον Χρήστο. Πήγαμε εκεί στο σημείο και είπα Χρήστο πώς μπορείς να βοηθήσεις. Εγώ επειδή έχω ζωντανά μου λέει Παναγιώτη, δεν μπορώ να τα αφήσω, μου λέει ξέφρα τον πύλη. Θα βάλω μια πόρτα κάτω, μια πόρτα πάνω, να εξυπηρετούμε όλοι. Του λέω θα ενημερώσω το... Πήγαμε, συγγνώμη, μισό λεπτό, συγγνώμη. Πήγαμε με τον πρόεδρο και το είδαμε από πού πέρασε, θυμάσαι. Ναι. Τι είπες, δεν περνάει από εδώ. Όπως πάει όμως στο Μπαρμπαγιάννη στην ευθεία με πάνω, έχει ένα λογκάκι, ένα τείχωμα μπροστά. Εάν κόψουμε αυτό και βγει από πάνω, βγαίνει από πάνω από τον Ελαιώνα και πάει εκεί πέρα. Αλλά κατόπιν διαταγή, έτσι. Έγινε λοιπόν το ραντεβού με τον Χρήστο. Ναι. Τώρα ναι, γιατί δεν γίνεται να μην βάλουμε δύο πόρτες. Του λέω, σωστό, η ιδιοκτησία σου είναι, δεν την βγάλει κανείς. Πρέπει να ενημερώσω το Διοικητικό Συμβούλιο και θα σου πω. Πράγματι λοιπόν, στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο έγινε, ενημέρωσα εγώ σχετικά με το όσα είπαμε με τον Χρήστο και το Συμβούλιο διαφώνησε. Είπε δεν μπορούμε να κάτσουμε λέει εμείς οι υπάλληλοι, γιατί και οι υπάλληλοι στο Συμβούλιο να ανοίγουμε και να κλείνουμε συνέχεια μια πόρτα λέει. Άνθρωποι είμαστε, τη ξεχάσαμε την πόρτα ανοιχτή, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Μετά λοιπόν από αυτό, αφού το Συμβούλιο απέρριψε την πρόταση του Χρήστου, ήρθαμε εδώ με μηχανικό και μετρήσαμε να κάνουμε ένα δρόμο από τη στροφή απάνω. Να ανοίξουμε δρόμο λοιπόν από τη στροφή απάνω, να πάμε στην εξαμελή σε ευθεία, όπου μπορεί να ανέβει και βιτίο. Εκεί να δώσει νερό σε μια περίπτωση ανάγκη. Πάλι στο Χρήστο θα μπει. Δεν ζητάνε αποζημίωση από εκεί. Να τελειώσω εδώ. Δεν γίνεται ζημιά στο Χρήστο. Μην με διακόπτεις. Ήρθε λοιπόν ο μηχανικός, πρότεινε ότι εφικτά μπορεί να γίνει ο δρόμος εκεί που ζητάτε. Ξεκινήσαμε λοιπόν, δώσαμε την έγκριση, δώσαμε την ανάθεση. Μετρήσαμε, ενημερώσαμε το Δασαρχείο, πήραμε τις απαραίτητες άδειες που χρειάζεται για να γίνει ο δρόμος. Ο δρόμος λοιπόν αυτός έχει μείνει τώρα να γίνει μόνο η ανάθεση. Δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα. Μόνο ανάθεση από μεριά τη ΔΕΙΑ Ελληνίδος για τη διάκριση του δρόμου. Εκτός αν η νέα, δημοτική αρχή, αν η νέα διοίκηση σημερινή του Γιάννη Γεωργόπουλου έχει αφήσει στην άκρη αυτή την πρόταση και έχει να κάνει μια δικιά τη πρόταση. Αυτό δεν το γνωρίζω. Ας μας το πούνε, έτσι έχει το ιστορικό σχετικά με τον δρόμο. Να ξεκινήσουμε από τη βάση ότι πρέπει όλοι να το δίνουμε στην πράξη ότι σεβόμαστε την ιδιωτική περιουσία. Επίσης, μιλάμε για μηχανήματα τα οποία και φθορά υπόκειται και χαλάνε. Δεν είναι τίποτα αιώνιο. Αυτά που ακούω λοιπόν τώρα είναι ότι βολευόμαστε τώρα
Λέμε στους ανθρώπους, αφήστε με να περάσουμε και ξεριζόμαστε πάλι με έναν ξαναγίνητο άλλο πρόβλημα. Δεν είναι όμως λύση αυτή. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει διάθεση καλή να βρεθεί μια λύση. Αλλά κάποιος πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία και να είναι σοβαρός σε αυτό που θα κάνει. Και ποιος είναι αυτός, ο Δήμος. Ειλικρινά, όπως έλεγα, αγαπητοί συμπατριώτες, είμαι πάρα πολύ συγκινημένος που είμαι κοντά σας. Και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με ένα ιστορικό. Και θα ήθελα και τον Χρήστο. Έλα, σε παρακαλώ. Όχι, δεν θα ήθελα. Έλα, κάτσε. Μια απόδειξη έφερα. Ναι. Και την κυρία. Περιμένω να τελειώσω. Και την κυρία. Άκουσα. Στα κοινά διετέλεσα από το 90 μέχρι το 98. Μια περίοδο για μένα τιμητική από όλους σας, μια περίοδο ξεχωριστή για την κοινότητα Δημήμων, αποδεκτή από όλους. Ξεκίνησαμε ένα ιστορικό τότε με εσάς. Εδώ κάποιοι θα ήταν ο Σταμάτης, ο Κώστας, ο Σπύρος. Αν δεν το θυμάστε, θέλω να σας το θυμίσω. Το μήλο της Έιδος τότε δεν ήταν το νερό γιατί είχε γίνει η Κατζή. Ήταν το τηλέφωνο. Ναι. Από του Θοδωρή στου Κώστα. Και η μισή-μισή, όταν άλλαζαν αρχές, πρέπει να μεταφέρουμε ένα τηλέφωνο με το που είχε και ένα μεγάφωνο εκεί να φωνάζουμε. Ναι. Πραγματικά, σοκαρίστηκα, δεν το περίμενα ότι υπήρχε τέτοιο θέμα εδώ, δεν το ήξερα. Και σας είπα τότε, συγγνώμη, θα μαλώνουμε για ένα τηλέφωνο ή θα πρέπει να βρούμε τηλέφωνο. Ήτανε και η μεν και η δε, λέω. Γιατί γίνεται, λέει. Γίνεται. Κάντε την αίτηση. Έγινε η αίτηση και σήμερα υπάρχουν τηλέφωνα εδώ. Τι θέλω να πω αυτό, αγαπητοί πατριώτες. Εσείς έχει ενώσει. Το πρόβλημα είναι αυτό. Η έλλειψη του νερού. Καλά τα είπε ο κύριος Μαργέντας, καλά τα λέμε. Αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτο. Επί δύο μήνες να μην υπάρχει στον οικισμό νερό. Και αυτό δεν υπάρχει γιατί εσείς δεν είσαστε μονιασμένοι. Γιατί, ναι. Γιατί κάποιοι επιτρέπουν ή βάζουν κενά δαιμόνια να σπείρουν τη διχόνοια. Το πρόβλημα αυτό, αγαπητοί πατριώτες, από το 1998 που καταργήθηκαν τα κύτταρα της δημοκρατίας, που καταργήθηκαν αυτά που έδιναν λύσεις με τα φτωχά μέσα, έκαναν πλούσια πράγματα. Και αυτό εξυπηρετεί διάφορα συστήματα και κυκλώματα. Και ειδικά στο τώρα, το τελευταίο διάστημα, βλέπετε ένα συμβούλιο για μια περιοχή 130.000 στρεμάτων, που είναι από τις μεγαλύτερες κοινότητες της Ελλάδας, να εκπροσωπείται από ένα άτομο και άλλο ένα και να είμαστε, λέει, μεν και οι δε, και γιατί να είναι ο πρόεδρος από το Λουκαΐκι και τι πράγματα είναι αυτά. Πες το πάλι, ρε, το είναι απαράδεκτα. Απαράδεκτα, πες το. Λοιπόν, ή μονιάζουμε και λύνουμε προβλήματα ή μένουμε κομμάτια και δεν λύνουμε τίποτα. Η λύση του νερού. Αύριο το πρωί πρέπει να καταλήξουμε από εδώ με δύο συγκεκριμένες προτάσεις. Έκκληση κάνω. Θα είμαι μαζί σας και μπροστά σας. Για οποιαδήποτε κίνηση να λυθεί άμεσα. Τέλειωσε. Είναι θέμα ανάγκης, είναι θέμα ζωής στο νερό. Και αυτό το συμβούλιο που πιθανόν... Έτσι, και αυτό το συμβούλιο που δεν πιθανόν να μην το θεωρήσουν νόμιμο, γιατί είναι και αυτό απαράδεκτο. Είδα ένα μήνυμα που έστειλα στον πρόεδρο ότι δεν υπέγραψε την πρόσκληση. Γιατί ξέρω ότι καλέστηκαν. Πιστεύω πολύ καλά ότι τους είπε, κάλεσε. Έπρεπε να ήταν εδώ, να γίνει διάλογος. Ο διάλογος, αυτό που γίνεται τώρα, δίνει λύσεις. Η κουβέντα, όσον αφορά για τις αντισηκήσεις, αυτό που λέτε, αυτό που λένε, όλα γίνονται. Γιάννη μου, υπάρχει εγκύκλειος η καινούργια την Ευρωπαϊκή για εφαρμογή και δεν έχουν κάνει τίποτα. Για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις, δεν μπορεί να είναι εξαπλήμες ανοιχτές. Για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις, δεν μπορεί να μην έχει ρολόι εκεί, να μην έχει ρολόι κάτω, να μην μετρούνται τα ρολόγια. Ότι μπορεί να συμβαίνουν και φεδρά, εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ θεωρώ καλοπροαίρετους πολίτες, γιατί την ανάγκη του νερού την ξέρουν, την έχουν νιώσει. Και ειδικά οι Δημιώτες. Αλλά όταν ακούγονται στην πολιτική ότι το διάστημα πριν τις εκλογές χαρίστηκαν νερά, δεν πληρώθηκαν ή από εδώ και από εκεί, ή άλλου πίνουν θάλασσα, δεν γίνεται τίποτα εκεί. Αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή χρειάζονται άμεσα για να υπάρξει νερό. Αν αυτά που λένε είναι πραγματικά, όπως άκουσα ότι έχει πέσει το μοντέλο,
θέτει καθάρισμα. Από τη στιγμή που μπορεί να βρεθεί μια λύση με εδώ με τους συμπολίτες, να δώσουν έστω τώρα για να τελειώνει και φυσικά να υπάρξει μόνιμη λύση να μπορεί να φτάνει αυτοκίνητο στη Δεξαμενή. Να τελειώνει αυτό. Γιατί εντάξει, δεν είχε απασχολήσει το θέμα τόσο σοβαρά, είπε πάνω σαν μια περίπτωση στο παρελθόν, αλλά μπορεί να είναι στο μέλλον πιο τακτικό. Η κλιματική κρίση είναι εδώ. Το θέμα του νερού είναι σοβαρό. Το νερό της ίδρυψης πρέπει να γίνει σεβαστό. Τα επόμενα χρόνια θα είναι το πρόβλημα του προβλήματος, το πολύ μεγάλο. Αίτηση λοιπόν. Να μονιάσουμε και να δώσουμε λύσεις. Και να καταλήξουμε από εδώ σε μια πρόταση την οποία να μεταφέρει η Επιτροπή, να μην σας πω να συγκεντρώσουμε και υπογραφές και να πάμε να βρούμε άμεσα μαζί όλοι στο ΣΥΔΕΙΑΕΡ και αν χρειαστεί και στο Δήμο και οπουδήποτε. Αλλά με μια θέση, όχι να λέει ο ένας είπανε, μου είπανε, κάνανε, τι κάνανε, τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν είναι σωστά. Όχι. Έτσι. Αυτά από μένα, θα χαρώ πολύ και θα είμαστε πάντα μαζί και με τα παιδιά γιατί οι εκλογές στην άκρη των εκλογών τελείωσαν. Για κάποιους που μπορεί να θέλουν στο μέλλον να συνεχίσουν, ξεκινάνε οι άλλες. Αλλά για κάποιους που μπορεί να μην θέλουν, πονάνε τον τόπο. Και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πονάνε όπως πονάνε όσοι ενεπλάκησαν σε αυτό. Και μπράβο Κώστα που κάνεις αυτό το πράγμα που στο παρελθόν ήταν ο κανόνας μας. Να είμαστε εδώ, να είμαστε στο Λουκαΐνι, να είμαστε στην πλατεία. Αυτό δεν γίνεται. Αφαιρείται ο λόγος στην αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να μιλήσει. Αυτά όμως είναι θεσμικά. Και ο καθένας ας αναλογιστεί. Δεν μπορεί ολόκληρη κοινότητα από 9 άτομα που ήταν κάποτε με τους παρέδους, από 11. 9, 7, 5, 3 την επόμενη τίποτα. Πήραν τα πάντα, γυαλίσαν τα πάντα. Δεν υπάρχει κοινοτικό γραφείο. Δεν το θέλουν. Έτσι. Ξεκίνησε ο Καποδίστριας, ήρθε ο Κακικράτης, ήρθε ο Χριστέλης και τώρα με αυτή την κυβέρνηση, με αυτό που κάνανε, με το 150%, με τους 8, βάλανε, κάνανε κομμάτια της κοινωνίας. Απαράδεκτα πράγματα. Αυτή είναι η άποψή μου και σας κάνω έκκληση. Μονιάστε και βρείτε λύσεις. Σωστό. Αν βρείτε την πρόταση και ισχύει μαζί, να πάμε αύριο το πρωί και εγώ μαζί με τον Κώστα, με τον Γιάννη, με όποιον θέλει, να ζητήσουμε να ανοίξει, να καθαρίσει, να φέρει και το γεωτρύπανο και να φτάσουμε στο σημείο να το πληρώσουμε και μόνοι μας μέχρι να έρθει το νερό. Εάν υπάρχει πραγματικά. Γιατί μπορεί και να μην υπάρχει, έτσι. Εμείς σαν πατριώτες τι πρέπει να κάνουμε, πώς να βοηθήσουμε. Να μονιάσουμε, να γίνει ένα κείμενο τώρα, να καταλήξουμε εδώ. Θα κατάφερε ο κόσμος και μας έχει κάνει. Αυτό το λέω καθαρά. Δύο. Δεν υπάρχει εδώ. Εδώ σήμερα δεν υπάρχει το Γεωργόπουλο, ούτε το Μαρκέτα, ούτε το Καραντή, είναι το Ράντο. Είναι το Ράντο, πάρτε το χαμπάρι, τέλος. Συγγνώμη, πάρτε το χαμπάρι, είναι το Ράντο. Είδα να το πάρετε. Γιατί τρεις ημέρες, γιατί μία δεν είναι. Τι είπαμε πριν.
ότι αν ένας τόπος παράγει πέντε πράγματα, είναι αυτός εδώ ο τόπος. Δείχτε μου που άλλο παράγεται ένα προϊόν. Λοιπόν, άρα δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι να λυθεί το νερό. Εντάξει. Τώρα, ότι μέχρι να γιατί όλοι πρέπει να δείχνουμε αυτοσυγκράτηση και να είμαστε λίγο, να σκεφτόμαστε δύο φορές από ό,τι όταν το έχουμε το νερό σε επάρκεια, εκεί εντάξει, μπορούμε να έχουμε και την πρίση έτσι. Τώρα που είναι σε ανεπάρκεια, εντάξει, πρέπει να το σκεφτόμαστε και μια και σε επόμενη ώρα. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Ο ένας θα στραφεί να γίνει το αλλού. Εκεί έχει χαθεί και όλη η ουσία της σημερινής κουβέντας, της σημερινής συζήτησης. Έτσι. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι συγκεκριμένο. Πρέπει να λυθεί άμεσα ένα ολόκληρο χωριό σε κάψωνα και είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Εκεί να επικεντρώσουμε. Συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Προτάσει είναι στο πρωτάθλημα. Εκεί δεν έχει προτάσει. Προτάσει γιατί εγώ αφήνω τον δρόμο, τι άλλο θα κοιτάξω από μένα. Έχω τι 10 ρίσει ελιέ. Το ίδιο. Περνάω τα κίνδυνα στον δρόμο, όλοι που τα πόδια και τρώνε τι ελιέ του Παρπαστήρου. Πόσο θα φάει τα κίνδυνα που περνάει στον δρόμο, του φάγα τι ελιέ. Δεν θέλω ούτε μια κλαρά τσιμπημένη. Συγγνώμη, αυτό είναι το έλεος του χωριού. Αυτό είναι το έλεος του χωριού. Το χωριό να καταλάβουμε κάτι. Ξέρουμε. Θέλουμε να έχει παραγωγή. Για αυτό που λες και ότι εγώ παραγωγώ και είμαι προστιμίζω. Και δεκτό. Δεν το σέβεται κανένας όμως. Δεν το σέβεται κανένας. Πέρσι έχω ξαφτά χαρίς της τελειάς από τη Σάβρωση. Εδώ ήταν ο Νεκτάριος, σκοβαμπαρία. Εγώ υπόθεση και ξανά υπόθεση. Καταλάβουμε κάτι όλοι και να σκοβαμπαρία. Κανένας όμως, γιατί μετά, μέσα σε ένα χρόνο, γιατί ένα χρόνο πάει η υπόθεση αν καπέσουμε και φέτος, που είναι η ζημιά, το ξεχάσαν όλοι. Ο Χρήστος είναι παλιάς από τον αφηνιστό μου. Αυτά πω για όλους μας. Έτσι είναι. Και πρώτα το χωριό μας. Να σε ρωτήσω, βρε Χριστό, ήρθε κάποιος να σου πει σε παλιά άνθρωπο σε σένα. Όταν είχαμε πολύ παράδειγμα από αυτό το κείμενο, να μην το πει. Τι θέλαμε αυτό το τομάρι να αφήνει αυτό το παιδί. Εντάξει, γιατί έτσι είναι. Κύριε Χριστό, περίμενε. Έχουμε σε σημείο να πω όχι. Άσε και το έχω δεχτεί όμως πάλι λέω ναι, να περάσουμε, να κάνουμε τη δουλειά και να βρούμε μετά μια λύση. Όχι τώρα να γίνει μόνη. Χρήστο, να κλείσει το συμβούλιο και να δείξει τη συζήτηση μετά. Εγώ δεν θα συμφωνήσω. Ισχύει σε ό,τι με αφορά. Λίγο πρόεδρε, σε ό,τι με αφορά και νομίζω ότι όλοι το ίδιο σκεφτόμαστε. Εγώ θέλω κάθε φορά που έρχομαι να βρίσκω περισσότερες παραγωγές. Να βρίσκω περισσότερες καλλιέργειες, να βρίσκω περισσότερη παραγωγή και περισσότερα ζώα. Γιατί μόνο έτσι θα μείνετε εδώ. Γιατί αν αυτά συρρυκνωθούν, κανείς δεν θα μείνει. Άρα η κουβέντα μας δεν είναι αν το προϊόν αυτό σήμερα είχε μια λιά περισσότερη ή λιγότερη. Κάθε φορά να έχουμε καλύτερες παραγωγές, περισσότερες. Εάν αυτό θέλουμε. Το σκεφτόταν όλο το χρόνο. Αυτό θέλουμε. Γι' αυτό θέλουμε να πούμε. Γι' αυτό θέλουμε. Γι' αυτό θέλουμε. Γι' αυτό θέλουμε από εδώ να φύγουμε κερδισμένοι σήμερα. Γι' αυτό θέλουμε να καταλήξουμε σε αυτό. Ότι κάθε φορά δεν έχουμε περισσότερα να λύσουμε. Όχι λιγότερα. Όχι, δεν είμαστε. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Είμαστε περιεχομένοι. Όλα γίνονται. Οι δύο δεν μιλάνε με τις άλλες δύο. Αυτό δεν είναι πάντα. Ακούστε. Και γιατί, όπως το είπε η κυρία Σοφία, εγώ ψήφισα Γιώργο που να ψήφισε Γιώργο. Εδώ δεν ήθελα να λύσουμε το πρόβλημα. Αν ψήφισα εγώ Γιώργο. Συγγνώμη, είπα αυτή την κουβέντα. Και τη είπα, δεν θα είναι κομμάτια. Δεν θα είναι κομμάτια. Γι' αυτό του σηκώσα και έφυγα. Συγγνώμη, δεν το είπα. Συγγνώμη, δεν το είπα. Δεν το είπα. Γιατί πήγε και ψήφισε το Γιώργο. Παιδιά, δεν είπα το να σηκώσει το χωριό. Εγώ είναι κομμάτια και πρέπει να κλείσω. Πώς θα είσαι πατριώτης εδώ και πρέπει να δείτε. Σοφία, θα σταματήσετε εκεί πέρα. Θα σας βγάλουμε έξω. Θα σταματήσετε. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Η ζωή το ξέρετε πολύ καλά. Πρόεδρε, λίγο. Τονίκο. Μην κάνετε διάλογο. Ολοκληρώσα μια πάνω. Ξέρετε πολύ καλά. Ότι η ζωή είναι αγώνα. Μετά το Γιάννη να πάρει το λόγο να τη φτιάξει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ο καθένας από τον εαυτό του και ας προσπαθήσουμε ο καθένας να βελτιώσει τον εαυτό του. Έτσι. Δεν έχει νόημα να κοιτάμε όλο τον άλλον. Ο καθένας από τον εαυτό του, όλοι αν δυνατούμε λίγο και πούμε να βλέπουμε μια καινούργια αρχή, γιατί πρέπει να γίνουμε αυτό το τόπο και πρέπει να πάει καλά αυτός ο τόπος. Πρέπει να αλλάξει την πορεία. Μόνο τότε θα βελτιωθεί τα πράγματα. Όχι, να ξεκινήσουμε ο καθένας από τον εαυτό του. Όμως και εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Είναι μια διαφορά. Πάμε εξάμεινο, να γυρίσουμε και να
το ίδιο. Να πω, γι' αυτό είπα η ζωή είναι αγώνας. Θέλει προσπάθεια, όχι πρώτα δεν γίνεται μόνο, γιατί πρώτα δεν γίνεται αυτόματα. Όλα θέλουν αγώνα. Και πάλι. Και άλλωστε να ξέρετε ότι σε κανένα χωριό με 100% δεν θα είναι όλοι. Θα υπάρχει. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Ποιο άλλο έχει το λόγο. Αλλά τώρα σε αυτό μας λέει. Αυτό που έχει που λε τώρα. Ισχύει, μπορεί να πούμε ότι. Εγώ ναι, αύριο πρέπει να δράσει να το φτιάξει. Όχι για μόνιμα. Μόνιμο είναι αυτό που μία μέρα, δύο, πέντε όσο χρειαστεί. Αλλά αυτό είναι άλλο. Χριστό, ρε Χριστό, ποια γίνεται να αποζημιώσουνε, παιδάκι μου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εσύ τι πετάγες. Γιατί κόβει το χωράφι στη μέση. Δεν περνάει σε κάποια άκρη. Να ήταν στην άκρη, δεν ξέρω. Να ήταν στην άκρη, δεν έχω πρόβλημα. Σου είπα, άσε εκεί 4 μέτρα. Για να πηγαίνει ο δρόμος κατευθείας από τη στροφή εδώ πέρα, που θα μείνει μόνιμα. Θα αργήσει τώρα για σήμερα. Για θα γίνει. Για να πάει, κάτσε λίγο. Μέσα σε ένα χρόνο, σε 5 μήνες, πάει το ίδιο πρόβλημα. Πάει το ίδιο πρόβλημα. Ενώ αν γίνει ο δρόμος αυτός, θα είναι μόνιμο. Για να συνόψεις σε πόσο, αυτό είναι η άλλη πρόταση. Αυτό ναι, προσωρινά να μιλεί τώρα άμεσα αυτό, προσωρινά τελείωσε και μετά να προσεγγίσουμε όλοι. Χάλασε πάλι. Τη στιγμή που υπάρχει και πάλι. Χάλασε πάλι. Σε άλλη σαφήνει. Εγώ θα έρθει με τον Ιεράσιο να τη στρώσει την αυγή. Και θα αρκείτε να γίνετε, αν έχω δίκιο και αν δεν έχω. Μα δεν πιένει. Να περάσει, αν περάσει από το σπίτι. Θέλει άλλο μιλήσει για να πήγε στο δικό. Λοιπόν, να πάμε σε προτάσεις. Σημειώστε το, ο Χρήστος, βάλαγε την πετονιέρα αυτού και να χάσουν τον δρόμο. Τρία πράγματα. Ο δρόμος εγώ τον είπα ο κύριος Αποστόλου ότι ο δρόμος ότι υπάρχει μελέτη, είχε περάσει μελέτη οτιδήποτε και υπάρχει. Είναι έτοιμος για δημοκρατία. Ναι, να γίνει τώρα προσωρινό στο Χριστό, αλλά και να γίνει να διαδικαστεί στον δρόμο. Γιατί αυτός ο δρόμος δεν θα είναι σήμερα. Έτσι. Το παιδί από πέντε ζήτημα και φύγει και με παρόλο που πέτσι αυτή τη συνέχεια έπρεπε τα δέντρα του εκεί που να παρόλο. Θα πάρουμε πολύ νερό, δεν μπορούμε να το κατηγορούμε. Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Έλα, η Γαλλία. Έχει εντυπωθεί ότι δεν αφήνουν τον δρόμο που κολλάει η υπόθεση. Όχι, μετά εγώ. Ο πρόεδρος Δεδιά μου είπε: έχουμε πάρει το OK από τον Χρήστο. Ωραία, γιατί δεν προχωράμε. Και του είπα, αυτό το είπα από την αρχή, ότι αύριο δώσαμε με ένα εντολή αφού είσαι πάει το ίδιο τον Χρήστο, να βάλουμε μηχάνημα αφιλοκερδός να στο τελειώσει. Και να πώς δεν δώσει η εντολή, τώρα ή από παλιά. Προχθές, προχθές τρασιμούν το. Δηλαδή πόσες μέρες θα περάσουν ακόμα για να βγάλουμε την πόλη. Αυτό θα πρέπει να δείξει. Ότι δεν έχουν όρεξη. Αν με σέβει δεν θα γίνει. Όχι δρόμος, όχι γιατί τους στέει το ένα, τους στέει το άλλο. Δεν έχουν όρεξη. Αυτό που είπα όμως. Δεν μπορώ να το απαντήσω. Μόνο. Το καταλάβω και μίλω γιατί μπορεί να το καταλάβει. Για να δούμε τι άλλη αφορμή θα πούμε τώρα. Για να αφήσω τώρα και αυτό είπαμε ότι είμαστε εδώ να πάρουμε μια απόφαση να πούμε να πάει ένα χαρτί κάτω που το χωρίζει να πάρει αυτό την απόφαση και όμως θα σπάμε να πούμε. Δεν είναι θέμα χωριού αυτό. Αυτό είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι θέμα χωριού. Μα δεν θα κάνει. Αφού ο δρόμος δεν κολλάνε στον δρόμο. Γιατί πρώτα λέγανε κολλάνε στον δρόμο. Ένα άτομο δεν λέγανε. Πάμε σε προτάσεις. Δεν είχε η εντύπωση ότι δεν υπάρχει δρόμο, δεν αφήνουν δρόμο. Αφού το λένε ότι εμείς δεν θέλαμε αντίρρηση, ούτε μας ρωτήσαν καθόλου. Όχι, έχουν ρωτήσει και σας λέω, ο πρόεδρος ΔΕΑΚ προχτές, τη Δευτέρα, είπε το OK ότι έχει δώσει το OK ο Χρήστος. Ωραία. Τώρα, γιατί δεν βάζουμε μηχάνημα και γιατί που καθυστερούμε αυτό. Γιατί δεν έχουν όρεξη, αυτό. Απλό πράγμα. Εγώ πάντως είμαι προεκτημένος πρόεδρε, γιατί έχω 1,5 μήνα χωρίς νερό. Λογαίνεται με 4 μήνες. Και με ειδοποιήσαν από την Ελλάδα να αλλάξω το ρολόι γιατί δεν έδειχνε ο μετρητής. Μπορείστε. Να μιλήσω λίγο, παιδιά. Όμως. Λοιπόν, στέλνω το ρολόι και παίρνω την ρολόι και μου βγάζει ότι έχει καταναλώσει το ρολόι 600 κυβικά. Άλλαξε την πισίνα. Εντάξει, θα κάνω και εδώ πήγα. Αν δεν θα την πιστεύω, θα γεμάτη πιστεύω και την γέννη θα πάρει.
ξέρουν πως είναι 600 αντιμικά ή άρα και σε ποιες φταίει αυτή. Δεν φταίει το χωριό. Το χωριό φταίει αυτή. Μα δεν λέω ότι φταίει το χωριό. Τότε τι. Τι δουλειά έχει το χωριό. Δεν λέω για το χωριό. Γιατί παραξηγιώνουν τότε. Γιατί παραξηγιώνουν. Δεν διάφορα δεν καλά. Θα σταματήσει να έχει το χωριό. Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω. Όταν πετάγεται μια γυναίκα, πετάγεται ο Αντώνης, πετάγεται ο Θόδωρας, πετάγεται ο Διαμάντης, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Συγγνώμη. Τώρα που ζητήσεις το λόγο, τον έχεις. Ναι. Αγαπητοί, και το θέμα είναι ένα. Το ξέρουμε όλοι το πρόβλημα του χωριού. Λίγο νεράκι υπάρχει. Άλλοι έχουν, άλλοι δεν έχουν. Είναι 5-6 οικογένειες οι οποίες έχουν ένα μήνα να πάρουν νερό. Και είναι ντροπή και άδικο να μην υπάρχει από αυτούς τους ανθρώπους από το επιτελείο τους κανένας εδώ πέρα για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Είναι ντροπή, είναι άδικο δηλαδή. Δεν μπορούν να συμβούν δηλαδή τη σημερινή ημέρα και τη σημερινή εποχή να συμβούν δηλαδή αυτά τα πράγματα. Δεν είναι λογικό. Και κάτι πήγε να πει ο φίλος μου Χρήστος πριν. Και τον διέκοψε ο Διαμαντής και μην με διακόψεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Μην με διακόψεις. Αυτό που κατάφερανε ο κύριος Γεωργόπουλος, το λέω καθαρά, έκανε μία μεγάλη επιτυχία εδώ στο χωριό. Να διχάσει το χωριό. Τελείωσε. Τελεία και πάρα. Τελεία και πάρα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Να διχάσει το χωριό έκανε μεγάλη επιτυχία. Και μπράβο τους. Για να μην πω. Ντροπή τους. Τίποτα. Έτσι. Μπαίνουμε σε προτάσεις τώρα να συζητήσουμε. Τι, θα δίνουμε, τι θα δίνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Για μένα είναι, εγώ το πάσο κατάλαβα, τους του Δήμου, του Δήμου. Όχι, όχι. Κάτι έδειξε. Εντάξει. Αφού το διορθώνει, μην συγγνώμη. Λοιπόν, το χωριό δεν έχουμε κανέναν. Το γιο σου, το Χρήστο, τον έχω γείτονα. Και του μιλάω Χρήστο να μην όχι, γελόνια είμαστε, ο ένας δεν βλέπει τον άλλο. Αυτό καταφέρανε αυτοί οι άνθρωποι. Και εμείς θα το αποφύγουμε. Αυτοί θα το αποφύγουμε. Να μην το καταφέρουμε. Να μην το επιτρέψουμε. Προσπαθούμε, Αντώνη, προσπαθούμε. Πρώτα, γιατί ήρθε η κρίνια. Είχαμε φτιάξει το πνευματικό, είχαμε κάνει κόμπους και κατορθώσανε και το κλείσανε. Κατορθώσανε με χίλια ψέματα και το κλείσανε. Από εκεί ξεκίνησε η διγόνια. Γιατί βάζαμε κρέατα, γιατί ήταν ακάθαρτο, γιατί. Ας φτιάξουν τι πιο καλύτερο. Ας φτιάξουν πανηγύρια, ας φτιάξουν κάτι. Σταμάτα, Σοφία. Λοιπόν, να περιοδοθούμε. Το θέμα είναι τώρα στην άμεση λύση της καταρρισμού της γιώσης. Να δούμε τι νερό θα βγει. Αλλά και τη μεταφορά του νερού μέχρι να έρθει. Να έρθει μόνο με υποβρύχια για να πάει στη δεξαμενή. Αυτό το έσχος εκεί τώρα που φέρνει το βιτίο και πάνε πέρα να βγάζουν παγούρια, για μένα δεν είναι μια παράδειγμα. Δεν μπορεί να τα κουβαλήσει. Είναι απαραίτητο. Δεν γίνεται. Τι είναι το άνθρωπο σου, ότι την κρίση την έχω για σουβενίρ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχει να πιει νερό ένα μήνα. Εμείς τι προτείνουμε λοιπόν τώρα, τι προτείνετε για να κάνουμε να πάμε στο διατάφτα. Να το σημειωθεί, να καθίσει και να σταλεί. Όποιος θέλει, όποιος θέλει. Μπορώ να πάρω λόγο. Έλα, πες την πρότασή σου. Θέλετε να τη γράψουμε. Εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος, ψήφω σήμερα δεν έχω. Ναι. Μπορώ να προτείνω και αν θέλει το τοπικό συμβούλιο ή παρεμπισκόμενοι, να το φέρουν το θέμα ως θέμα ως ψηφοφορία. Είπα και νωρίτερα ότι το πρόβλημα είναι γνωστό. Έχει αναδειχθεί. Το γνωρίζει η Δημοτική Αρχή. Θέληση δεν υπάρχει. Δεν θέλουν να λύσουν. Δεν θέλουν. Τι προτείνεις. Δεν θέλουν να κάνουν μεταφορά νερού. Τι προτείνω εγώ. Εγώ θα προτείνω κάτι το οποίο δεν σας είναι άγνωστο. Το έχει προτείνει ξανά στο παρελθόν ο σημερινός δήμαρχος, ο κ. Γεωργόπουλος, όταν ήταν αντιπολίτευση. Αυτό θα προτείνω εγώ σήμερα. Δηλαδή, η ανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης Δυνατή Ερμιονίδα του κ. Γεωργόπουλου, επικεφαλής της οποίας Γιάννης Γεωργόπουλος εκλέχθηκε δήμαρχος Ερμιονίδας στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, είναι καυστική αλλά αναφέρεται σε πραγματικά περιστατικά και αναδεύεται, συνοδεύεται από φωτογραφικά ντοκουμέντα. Στο Λουκαΐτη, που εδώ και μήνες έχει μεγάλο πρόβλημα υδροδότησης στις τελευταίες ημέρες, παραμένει στην κυριολεξία χωρίς σταγόνα νερό. Είναι απαράδεκτο να μην έχουν νερό τα νοικοκυριά του χωριού, ούτε για τις στοιχειώδεις ανάγκες τους, με σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, διανύοντας τα μέσα του Ιουλίου.
είναι δικαιολογημένη πέρα για πέρα η αγανάκτησή τους. Από την αδιαφορία και την εγκατάλειψη από την ΔΕΗΑΕ και την απερχόμενη δημοτική αρχή. Μέχρι 31 Αυγούστου εσείς θα είστε δήμαρχος, κύριε Σφυρί. Δείξτε τουλάχιστον λίγο σεβασμό στους δημότες που σας έδωσαν την ευκαιρία για 9 χρόνια να διοικήσετε το Δήμο. Σώστε οτιδήποτε σώζετε, γιατί η οργή του κόσμου και οι συνέπειες του νόμου θα πέσουν όλες επάνω σας και θα σας βαρύνουν προσωπικά. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρόταση του κυρίου Γεωργόπουλου που τα πράττει. Αυτή ήταν η πρόταση του κυρίου Γεωργόπουλου, δηλαδή να κινηθούμε νομικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ίδρυσης της κοινότητας Λουκαϊτίου και γενικά του Δήμου τότε που ήταν αντιπολίτευση. Σήμερα λοιπόν που εγώ σήμερα είμαι αντιπολίτευση, προτείνω ακριβώς την πρόταση του κυρίου Γεωργόπουλου. Και λέω, αφού είναι γνωστό το πρόβλημα, αφού δεν συμμορφώνονται, αφού δεν έχουν θέληση και διάθεση να το λύσουν, όπως προανέφερε και ο Σχολιανός ο Αντώνης ο Μαρτέζος, θα κάνουμε ένα κείμενο υπογραφών, το οποίο θα το καταθέσουμε στον εισαγγελέα και στον σύνολο πολίτη. Πλέον η κατάσταση πρέπει να πάει νομικά, δεν υπάρχει άλλη καθυστέρηση, δεν είναι μία-δύο μέρες, είναι μήνες, είναι ένα χρόνο, όπως είπε και ο Χρήστος πριν λίγο, είναι ένα χρόνο. Και θα γίνει δύο χρόνια. Ή τι έπρεπε και να έχει γίνει αυτό που λέτε. Για μένα λοιπόν η πρότασή μου προς το τοπικό σας συμβούλιο είναι να γίνει ένα κείμενο υπογραφών διαμαρτυρίας προς τον κύριο Σεκελέα, προς τον σύμβολο του πολίτη, να αναλάβει πλέον ο νόμος, να έρθει σε επαφή μαζί τους και να λύσει το πρόβλημα. Σωστό. Το να συζητάμε, να διαιωνίζεται, να παίρνει το χωριό σε εικόνια, να μαλώνουμε, δεν δίνεται λύση. Η λύση είναι το νερό στην κρίση. Λοιπόν, αυτή είναι η πρότασή μου. Ναι, εσύ πας στο, ναι, στο θέμα του νομικού. Έχεις κάτι. Νομίζω ότι έπρεπε ήδη να έχουν καταλάβει ότι το πρόβλημα πρέπει να κυλιχθεί χθες. Που σημαίνει άμεσες ενέργειες και δρομολόγηση των μελλοντικών. Στις άμεσες ενέργειες ήδη ο ιδιώτης είπε επιτρέπω. Και βέβαια μην ξεχαστεί όταν λυθεί το θέμα, αν λυθεί, ότι πρέπει να δρομολογηθεί και η συνολική λύση. Ναι. Η μόνη λύση. Τώρα, εφόσον δρόμος προσφέρεται, από την διεύση δάτων τους είπαμε ότι προφορικά τους δίνουν έγκριση να προχωρήσουν στην εκβάθμιση και στην διαδικασία για να λειτουργήσει η ιδιώτηση, τι μένει, η βούληση. Τι κάνουμε. Λοιπόν, ναι. Το κοινοτικό συμβούλιο σήμερα πρέπει να πάρει μια απόφαση και να λέει ότι το χωριό όλο συγκεντρώθηκε και είναι α, η διάνοιξη του δρόμου, η προσωρινή, η διέλευση μάλλον υπάρχει. Η διευθύντρια μας διαβεβαίωσε ότι προσωρινή έγκριση έχουμε για την εκβάθμιση. Να μας δώσουν η ημέρα και το χρονοδιάγραμμα. Δεν μας είδωσε η διευθύντρια, ας αυτούς είδωσε. Ναι. Να μας δώσουν η ημέρα και το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών τους. Η απόφαση πρέπει να είναι αυτή. Δηλαδή, συγκεκριμένα, σε 3 μέρες θα κάνουμε αυτό, σε 5 μέρες θα κάνουμε αυτό και σε 7 μέρες θα έχετε αυτό το αποτέλεσμα. Αν αυτά δεν γίνουν με χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο, να έχουν ξεκινήσει και να καταπολογηθούν αυτά που λέτε και ο κ. Αποστόλου. Αυτά και εσύ. Ο έτερος δημοτικός σύμβουλος. Θα γίνεται μεταφορά πάλι. Ταυτόχρονη μεταφορά, δεν το συζητάμε. Το χρόνο δεν πρέπει να γίνει μια ώρα χωρίς νερό. Γιώργο. Δεν έχω να προτείνω κάτι. Είμαι καλή φίλος και ο κ. Αποστόλου και ο κ. Μαργίδας και η συμβουλιανή του Βολίου. Ναι. Αντώνη, έχεις κάτι να πεις. Να προτείνεις τώρα το δρομολόγιο. Πρώτα το βιτίο να έρχεται και αυτό που λες με 1,5 υποκοτέρ να πηγαίνει πάνω κατευθείαν. Πόσα μέτρα είναι. Με την εξαγωγή, να βάλει ένα λάστιχο, να πηγαίνει σε εξαγωγή. Να φέρουμε νερό από τη θάλασσα και να μας το κάνει επίκηδες. Να φέρουμε νερό από τη θάλασσα και να μας το κάνει. Γιατί αυτή θα είναι η πρώτη. Άμα φτιάξει εδώ τη ράχη του μάγκη, μπορεί να παραγωγεί. Από τη ράχη του μάγκη, πώς θα. Από τη ράχη του μάγκη. Θα φωτώνει. Να το δούμε. Θα λύσει πολύ, άμα βάζει επίκηδες. Να μην το κάνει επίκηδες, γιατί θα το κάνει επίκηδες, θα πάει να φέρνει νερό από τη θάλασσα για να μας ρίξουν μέσα. Δεν ξέρω εγώ αυτά. Να είστε σίγουροι. Εδώ οι άνθρωποι δεν είναι ξεκάθαροι, να πάει να γίνει η διαδικασία και να το σημειώσουμε αυτό, όχι δεν θα το βιτίο, το βιτίο από κάτω. Σε παρένθεση ότι αυτό θα είναι προσωρινή λύση, να υπάρχει ο δρόμος από πάνω μόνιμος, από τη στιγμή που υπάρχει να επικαιροποιηθεί μελέτη, πότε έγινε δεν ξέρω, για να τελειώνει αυτή η ιστορία, το 2018. Από τη στιγμή που λένε ότι πράγματι έχει κάτσει γιόντως, έτσι, γιατί δεν είμαστε σίγουροι αν έχει και νερό. Όταν φτάνεις και κάνεις την εμπιστοσύνη είναι πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε εγγράφος, Πρόεδρε. Έτσι, εγγράφος. Και αν δεν γίνουμε αυτά, και αν δεν γίνουμε αυτά, και ταυτόχρονα να είναι έτοιμα και το
να υπογράψουν κάποιοι στο αυτό και το κείμενο να το φτιάξουν μετά από πάνω. Γιατί πράγμα δεν μπορεί να φτιάξει το κείμενο, να υπογράψει το όνομα του Δεν μπορούμε να προβέσει το κείμενο. Μαζί με το κείμενο δεν εσείς τώρα την απόφαση. Εδώ τα άτομα που είναι να ξέρουμε, γράφουμε τα ονόματα και έρχεται κάποιο και μαζεύει τις υπογραφές μετά με το κείμενο. Δεν γίνεται χωρίς κείμενο. Ωραία, εντάξει. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Την απόφαση γράφεται σήμερα. Και τα άλλα. Άρα, μετά από διαλογή συζήτηση, κάθε μέρα ψούλα. Αποφασίζουμε λοιπόν. Και το άλλο, αν τυχόν σου πούνε ότι η απόφαση δεν είναι. Δεν πειράζει, το βάλει την πάνω και την περνά στο επόμενο συμβούλιο, αυτά τα ίδια. Τρεχεί μετά από 10 μέρες πάλι. Όχι, δεν είναι κάτω, την άλλη ομάδα, τι σε πειράζει. Το έχει δώσει κανονικά τώρα. Και αν το βάλουν θέμα, θα το δούμε. Τώρα θα δώσει κανονικά. Λοιπόν, αποφασίζουμε λοιπόν την άμεση καλλιέργεια της υιότητας. Καθασμό. Ε? Τον άμεσο καθασμό. Καλλιέργεια. Να μας απαντήσουν. Ό,τι χρειάζεται και εκβάθμιση χρειάζεται. Καλλιέργεια, ό,τι χρειάζεται. Με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών. Ακριβώς. Δεν βράζεται η ΕΕ. Όσο για τον δρόμο, τα αναφέρεις από πάνω. Να σου μετά αφαίρεις άλλη απόφαση. Όχι, ότι αφού εξασφαλίστηκε και πράγματι οι άνθρωποι δεσμεύτηκαν, αυτό το πράγμα. Κάνε τη νέα μου τη μελέτη τώρα. Όχι το για το πρόσφυγε. Για το πρόσφυγε. Για το πρόσφυγε. Πώς θα την έχουμε. Πώς θα την έχουμε. Τι πες τώρα. Την έχουμε εμείς. Ακριβώς γιατί. Αρχείο. Λοιπόν, καλυπτώ. Ευχαριστώ για την φορά να είμαστε πιο καλά και να μπορούμε να έχουμε κι άλλα θέματα. Έτσι. Ναι, να είστε καλά. Άλλο, και μετά, δεύτερο, το χωριό να εδηλωθεί με βίντεο. Βέβαια. Άμεση μεταφορά δεν έχουμε. Άμεση διαρκή. Άμεση και διαρκή μεταφορά. Γεια σα. Συνεχόμενη παιδιά. Συνεχόμενη μεταφορά νερού. Το οποίο μεταφέρει με υπομπρίχια στη δεξαμενή. Εγώ και όπω είναι τώρα. Γιατί έχουν νέα, έχουμε φέρει και εκείνο το βίντεο. Όχι. Να το δεξαμενή. Να το ευθύσουμε. Ναι, άμεση εξαμηνή. Άμα δεν πάει στην εξαμηνή, πρέπει να το πούμε. Θα πάνε να πάρει το πρώτο. Θα πάνε να πάρει το πρώτο. Θα πάνε να πάρει το πρώτο. Με βίντεο. Τι είστε να απογείτε. Δεν είναι από γιορτή του Λέω, δεν λέω πάρα. Υπάρχει μια απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που ορίζει από ποιον εσύ παίρνει το βίντεο. Υπάρχει απόφαση. Η Σοφία, δεν συμβούλιο υπάρχει απόφαση συμβούλιο της ΔΕΙΑΕΡ, απόφαση συμβουλίου της ΔΕΙΑ που μπαίνει θέμα από πού θα γίνεται μεταφορά νερού στις κοινότητες. Για την κοινότητα του Ράδου, για το τοπικό διαμέρισμα του Ράδου, υπάρχει απόφαση που λέει ότι θα παίρνει νερό το βιτίο από το Λάμδα Πελεής, στη διασταύρωση. Για το Ράδου. Ωραία, γιατί αν είμαι γρήγορη, γιατί το Μάιο δεν θα λουμπήσει, δεν θα δει ποτέ εδώ. Τι ωραία, δεν αλλά η απόφαση του συμβουλίου λέει τι, στη διασταύρωση. Λοιπόν, επικαιροποίηση της μελέτης για τη μόνιμη λύση του προβλήματος πρόσβαση στη δεξαμενή. Επικαιροποίηση της μελέτης για τη μόνιμη λύση του προβλήματος πρόσβαση στη δεξαμενή. Μόνιμης λύσης. Μόνιμη λύση. Δρόμο. Μόνιμο δρόμο. Α, για το δρόμο λύση. Πρόσβαση στη δεξαμενή. Γιατί ήμασταν στο βιτίο και στο νερό τώρα. Γιατί όχι, δεν έχουν κάνει πλήρω αυτό. Δεν έχουν πλήρω αυτό. Είναι κάτι άλλο το νερό. Κάνουν πλήρω αυτό. Είπαμε για την ερώτηση, είπαμε για την τροφοδοσία. Και δεν έχουν κάνει το κέντρο. Δεν έχουν κάνει το κέντρο. Και αυτό. Στενοχώρηγε χωρί να σέλνει. Ταυτόχρονη. Έκδοση ψηφίσματο στη συγκέντρωση υπογραφών. Και δεν ζω είπα τι έγινε. Και εσύ τι ήθελες να καθαρίσεις όλα τα πράγματα. Να καθαρίσω. Για την νομική υποστήριξη του θέματος. Σωστό. Ναι, το τελευταίο. Ο κάδρος είναι παραβρισκόμενη κατοική. Το πρόσφυγμα είναι αυτή οι δύο που θα αποφασίζετε τώρα. Για τους κατοίκους λένε, τους βραβές.
Όχι τώρα. Εφόσον γίνει αυτό να γίνει και επίσημο χαρτί, όχι έτσι. Ναι, αυτό. Αυτό λοιπόν το προσυμβούλιο σας εξοδοτεί να βγάλετε και ψήφισμα. Θα βγει λοιπόν από ένα ψήφισμα άλλο και εκεί θα συγκεντρωθεί υπογραφές. Δεν μπορείς να το πούμε. Θα τα βγει άλλο ψήφισμα. Με αυτό δεν είναι ψήφισμα, αυτό είναι απόφαση. Αναφέρουμε μέσα ότι θα βγει και ψήφισμα. Δεν είναι αναστέλλει πια παρά να πούμε για το ψήφισμα. Ταυτόχρονα είναι έκδοση ψηφίσματος και υπογραφών για την ενωμική υποστήριξη. Και συγκέντρωση υπογραφών. Αύριο. Δεν χρειάζεται να καταγραφεί. Αύριο. Άρα ο πρόεδρος ή η σύμβουλος συμπληρώνει. Θα πάει στη σούλα αυτό απόψε και αύριο θα το καθαρογράψει, θα το στείλει κάτω κατεπίγον. Θα το στείλει κατεπίγον, να δούμε την απάντηση αν σου δώσουν ένα χρονοδιάγραμμα. Αν σου δώσουν, καταφέρουμε στο ψήφισμα για τις υπογραφές. Σε συνομική αυτή. Τέσσερα θέματα είναι. Τέσσερα προτάσεις. Αποφασίστε. Είναι αντί εφόσον. Συμβολείτε. Η αυτονόητη, βέβαια, ναι, εννοείται. Αλλιώς δεν τζουράμε. Ευχόμαστε αυτό το συμβούλιο και αυτά τα θέματα να πάρουν θετική απάντηση επιτέλους για μία φορά από το τόσο θέμα που έχουμε δώσει στο Δήμο. Γιατί όλα τα θέματα που έχουμε δώσει δεν έχουμε πάρει καμία θετική απάντηση. Ούτε είναι θα πάρουν. Εμείς σαν Δημοτική Σύμβουλη σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Τιμή μας απόψε να μας προσκαλέσετε εδώ. Ευχόμαστε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέμα να έχει θετική απάντηση. Να παραφερθεί κάποιος στην κοινότητα. Μα το φταίνε αυτοί που είπαν να φταίνει η σύμβουλη.